Τι προβλέπετε, γιατί είμαστε στη 10η μέρα, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι ο αριθμός των νεκρών και των συλλήψεων, γιατί υπάρχει έτσι ένας αριθμός που δίνουν αντικαθεστωτικοί, υπάρχει και ένας άλλος αριθμός. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν κοπάζει η κατάσταση και μπορεί μέσα από αυτή την εξέγερση με επίκεντρο τις γυναίκες να μεγαλώσει και να δούμε μια πραγματική αλλαγή. Κοιτάξτε, ήταν 17 Δεκέμβρη του 2010 στην Τινησία, από ένα περιστατικό καθημερινότητας, δηλαδή ένα πρόστιμο που επευλήθη σε ένα παιδί που πουλούσε φρούτα χωρίς άδεια. Για την Αραβική Άνοιξη τώρα. Βεβαίως, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, και είδαμε από μια αλυσίδα γεγονότων, δηλαδή σαν αυτό που λέμε το φαινόμενο της πεταλούδας, από αλυσιδωτές καταστάσεις και γεγονότα. Στην Τινησία που ξεκίνησε αυτό, πράγματι έπεσε τότε το ολοκληρωτικό καθεστώς και σήμερα η Τινησία θεωρείται μια δημοκρατική χώρα γραμμένη στον επίσημο κατάλογο των δημοκρατικών χωρών με πλήρη δικαιώματα στους πολίτες. Εν τούτης, η Αραβική Άνοιξη στις άλλες περιοχές δεν έφερε αυτό. Στον Καντάφη είδαμε, ναι μεν, τον καθαίρεσε, πλην όμως είδαμε ότι η Λιβύη ακόμα ταλαιπωρείται. Στην Ιεμένη βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Στο Ιράν τότε κάτι πήγε να γίνει, δεν έγινε τελικώς, δεν ολοκληρώθηκε. Στη Συρία είδαμε τι γίνεται και στην Αίγυπτο ομοίως. Άρα λοιπόν, πράγματι, ένα γεγονός για αυτούς καθημερινό, θλιβερό, μεν, αλλά ο θάνατος μιας κοπέλας που είναι η κορφή του παγόβουνου, γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει από πίσω βάση τεράστια με το παγόβουνο που δεν βλέπουμε και το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή με την εξέγερση που κάνουμε. Είναι μια εξέγερση που έχει και ένα έδαφος πρόσφορο, κοινωνικό, φτώχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε, μεγάλες ανισότητες. Έτσι, με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, το οποίο είναι δυστυχώς ένα από τα πολλά τα οποία δεν έχουμε μάθει, έτυχε αυτό και το μάθαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο υπόβαθρο, το παγόβουνο πλέον, δηλαδή κάτω από τη θάλασσα τη κρύβη, και βλέπουμε ότι πράγματι ο ρόλος της γυναίκας εκεί ως μάνα, ως αδελφή, ως σύζυγος, η οποία κάνει τους άντρες, δηλαδή γιατί η γυναίκα γεννάει τον άντρα, ή τον κάνει άντρα, ή τέλος πάντων τον κάνει αυτό που έχουν κατατίσει εκεί πέρα, σε αυτή την κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι άντρες αυτή τη στιγμή βάζουν πλάτη και αυτοί, αντιλαμβανόμενοι τα δικαιώματα της ισότητας που πρέπει να έχει η γυναίκα και όχι να θεωρείται ρες, δηλαδή πράγμα. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν σε έναν σύγχρονο κόσμο, όσον και αν κάποιος θέλει να θρησκεύεται και να τηρεί τα ήθη και τα έθιμα της θρησκείας του, σεβαστό μέχρι εκεί ως επιλογή, αλλά η επιλογή δεν μπορεί να είναι επιβολή. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για επιβολή. Είναι άλλο το επιλέγω να φοράω το χιτζάκι. Κύριε Σταθακόπουλε, αυτό που δημιουργεί ενδεχομένως την ανησυχία είναι ότι στο Ιράν αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτή την εξέγερση και υπάρχει και ένα διεθνές κύμα συμπαράσταση. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλη την Ευρώπη βλέπουμε διαδηλώσεις. Από την άλλη βέβαια, εκεί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και ένα παλιό κατεστημένο που ενδεχομένως δεν ακολουθεί. Μήπως αυτό οδηγήσει σε αυτό το φόβο του εμφυλίου? Ναι, βεβαίως πάντοτε, διότι πάρα πολύ σωστά το είπατε. Εκεί η θρησκεία δεν είναι απλώς θρησκεύομαι και έχω και την υπόλοιπη κοινωνική μου ζωή. Mm-hmm. Εκεί η θρησκεία ταυτίζεται με την κοινωνία, δηλαδή είναι κοινωνικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, το Κοράνι είναι ανώτερο της νομοθεσίας, της ανθρώπινης. Δηλαδή, έπεται. Δηλαδή, μεταξύ Κορανίου και ανθρώπινης νομοθεσίας νόμου, σε κάθε περίπτωση, το τέλος, αν υπάρχει μια διχογνωμία, θα υπερισχύσει η ερμηνεία του Κορανίου. Είτε μέσω Νορχαντίθ, είτε μέσω του Φετβάη, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η δομή της κοινωνίας είναι τέτοια και ειδικά στο Ιράν βλέπουμε ότι είναι θεοκρατικό. Που, και την αντίφαση Ισλαμική Δημοκρατία, ναι, το Ιράν. Κοιτάξτε τώρα, οι θρησκείες όταν γίνονται συστήματα και τα συστήματα αυτά προσπαθούν να επιβληθούν επικαλούμενα και μια ηθική, τέλος πάντων, παιδικές ασθένειες εντός εισαγωγικών που ο δυτικός κόσμος πέρασε την εποχή της Ιεράς Εξετάσεως, αλλά τέλος πάντων τα έχουμε αφήσει το μεσαίωνα εδώ και αιώνες πίσω, βλέπουμε ότι στον υπόλοιπο κόσμο συχνά στο όνομα της ηθικής και της θρησκείας, που είναι ανεκτή μέχρι ένα σημείο και τα ήθη και τα έθιμα του κάθε λαού όπως θέλει να τα διατηρεί και να τα τηρεί, όμως όταν γίνεται επιβολή, γι' αυτό είπα προηγουμένως, άλλο επιλογή και άλλο επιβολή. Το να επιλέγουν οι γυναίκες. Αλλά πού θα πάει αυτό τώρα, κύριε Σταθακόπουλε? Πού θα πάει? Θα μπορούσε να σημάνει και ένας εμφύλιος στο Ιράν, γενικότερα τι θα μπορούσε να σημαίνει για μας, για όλη την εμφύλιο, τι σημαίνει ένας εμφύλιος? Κοιτάξτε τώρα, σημαντικό βεβαίως, έχει προεκτάσεις. Οποιαδήποτε αλλαγή κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα στο Ιράν θα έχει αντίκτυπο, γιατί το Ιράν είναι ένας μεγάλος παίκτης στα θέματα τα γεωπολιτικά και κυρίως τα ενεργειακά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αλλαγή εκεί θα έφερνε μια ευρύτερη αναταραχή και δει
στον κόσμο που προμηθεύεται από εκεί ενέργεια, δηλαδή πετρέλαιο σε πρώτη φάση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το αντίκτυπο, δηλαδή ένα γεγονός με αφορμή τη Μαντήλα, που τελικά εξελίσσεται σε ένα κοινωνικό φαινόμενο και θα μπορούσε να φέρει μια κατάσταση τελευταία φορά μεγάλη, όπως είπατε και προηγουμένως, ήταν τότε το 1979, αν θυμάμαι και εγώ. Το 79 η Επανάσταση, ναι. Το 79 της Επανάστασης, που είδαμε ότι τότε ναι, ρίξαν το σάχι και ήρθε ο Αγιατολάχ, ο Χομεϊνί, αλλά είδαμε όλο αυτό που οδήγησε. Δηλαδή, ερχόταν τότε ένα φιλελεύθερο, απελευθερωτικό, κοινωνικό σύστημα να βγάλει τον τυραννή, ας πούμε, του σάχι, και τελικά είδαμε ότι μέσα σε βάθος χρόνου οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, με τα μάτια ενός δυτικού είναι θλιβερά όλα αυτά που βλέπουμε. Θα μπορούσα να καταλάβω την ανοχή του ντόπιου πληθυσμού. Και εδώ να καταλήξουμε, κύριε Σταθακόπουλο. Ναι, θα μπορούσα να καταλάβω τη λογική της δικιάς τους κυριαρχίας και να κάνουν ό,τι θέλουν τη χώρα τους, σαφώς. Αλλά από τη στιγμή που βλέπω με τον ίδιο το λαό να ξεσηκώνεται και να έχει νεκρούς πλέον η κατάσταση αυτή, αντιλαμβανόμαστε ότι αφορά όλη την Ιφίλη, όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Και σε κοινωνικό πλέον πλαίσιο, πέραν από τα εσωτερικά, τα δικά τους, τα τοπικά και τα θρησκευτικά τους. Μιλάμε πλέον για ένα φαινόμενο γεωπολιτικό, για ένα φαινόμενο κοινωνικό. Κύριε Σταθακόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα δεν τελειώνει εδώ, βεβαίως. Μαρία, θα τα πούμε και μαζί σε λίγο.